Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αν και δεν θα έπρεπε κανονικά να είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό. Και Τι να κάνουμε, κύριε Συνάδελφε, είναι ευθυνόμενο. Δεν ευθυνόμαστε εμεί. Θα... Και εμεί πρέπει να τηρήσουμε Ούτε κάτι... Ούτε αυτό κάτι... μπορεί να γίνεται σε βάρος μια ουσιαστική συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινώ, να κύριε, κύριε Πρόεδρε. θα τον χρόνο μας κύριε θα... Νομίζω ότι θα είναι αρκετό ο χρόνο για μένα. Να πω δύο λόγια καταρχήν για το χαρακτήρα. Αφού είναι αρκετό ο χρόνο, περί το που το θέτετε. Έτσι. Είναι Ευχαριστώ αρκε... πολύ. Ελπίζω, λέω, αλλά μπορεί να προκύψουν και άλλα ζητήματα για να χρειαστεί να ξαναπάρουμε τον λόγο. Δημοκρατία ε... έχουμε, κύριε Σάρθ. Θα πάρει τον λόγο αν χρειαστεί. Ε, να πω λοιπόν, ξεκινώντα, δύο λόγια για το χαρακτήρα και την αποστολή ε, Ινστιτούτων, όπω το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική, τον διάδοχο του Κέμε, για όσου θυμούνται από παλιά ορισμένα πράγματα, ότι αυτά τα Ινστιτούτα, όπω και το ΙΕΠ, δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι όργανα σχεδιασμού, Επεξεργασία, εξειδίκευση, νομιμοποίηση και εφαρμογή τελικά τη κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική, έτσι όπω υλοποιείται κάθε φορά από την εκάστοτε ε, κυβέρνηση. Πρόκειται δηλαδή για ένα κυβερνητικό όργανο με διορισμένο πρόεδρο και διορισμένα μέλη, ε, το οποίο ε, επιφορτίζεται με την ε, φροντίδα, την επιμέλεια να τρέξει από τη δική του τη μεριά την επίσημη κυβερνητική πολιτική. Δεν στέκομαι σε αυτό, μια που δεν είναι αυτό το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Είναι η επιλογή του κ. Αντωνίου ως Προέδρου του Ινστιτούτου της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τα κριτήρια τα δικά μας, τα κριτήρια του ΚΚΕ, όπως είναι γνωστό, δεν είναι προσωπικά, είναι πάντοτε πολιτικά. Δεν αμφισβητούμε τις επιστημονικές περγαμηνές του κ. Αντωνίου και όποιον άλλον τέλος πάντων έρχονται εδώ στην Επιτροπή. Πολιτικά κρίνουμε τα ζητήματα. Και με βάση ε, αυτά που έχει δηλώσει κατά καιρού και ιδιαίτερα τελευταία στι συνεντεύξεις του, ο κύριο Αντωνίου, αλλά και με βάση τα όσα είπε σήμερα πριν από λίγο εδώ, τοποθετούμενο στην Επιτροπή. Ε, με βάση λοιπόν αυτά, ε, είπε ο προτινόμενος ω πρόεδρο του ΕΕΠ ότι είναι αναφανδόν υπέρ τη αξιολόγηση και μάλιστα με έναν μαχητικό τρόπο. Ένας αξιο... με μια αξιολόγηση βεβαίως η οποία αποτελεί κατά τη γνώμη μας μοχλό για την αυτονομία της σχολικής μονάδας και ξέρετε η αυτονομία της σχολικής μονάδας μοιάζει με ένα ωραίο κόκκινο μήλο που είναι ωραίο στην όψη αλλά είναι σάπιο από μέσα γιατί αυτή η αυτονομία της σχολικής ομάδας θα οδηγήσει σε ένα σχολείο που θα γίνει ακόμα πιο ακριβό για τα φτωχά, για τα λαϊκά παιδιά θα πληρώνουν ακόμα περισσότερα από την τσέπη τους, ένα σχολείο αυτόνομο στο οποίο θα δοθεί μια ε, συντριπτική, θα έλεγα, θα δοθεί ένα συντριπτικό πλήγμα ενάντια στον εν, ενιαίο χαρακτήρα που οφείλει να έχει η, η βασική η υποχρεωτική εκπαίδευση και βεβαίως ένα σχολείο το οποίο, όπως είπα, θα πληρώσουν πολύ ακριβότερο πολύ ακριβότερα οι γονείς και τα παιδιά. Αυτή είναι η αυτονομία της σχολικής μονάδας. Αυτήν την αυτονομία θα έρθει να υπηρετήσει η αξιολόγηση τόσο ως αυτοαξιολόγηση για την οποία έχει κάνει πολλή δουλειά βεβαίω η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η λεγόμενη εξωτερική αξιολόγηση. Έχουμε λοιπόν την μαχητική περάσπιση από τη μεριά του της αξιολόγησης. Έχουμε, και αυτό αξίζει νομίζω να υποθεί, παρά τις επιμέρους διαφωνίες τη συμφωνία του κυρίου Αντωνίου αλλά και της κυβέρνησης με τον πυρήνα του νόμου Γαβρόγλου για το Λύκειο. Και ο πυρήνα του νόμου Γαβρόγλου βεβαίω δεν είναι η βάση του 10, ούτε η τράπεζα θεμάτων, είναι σημαντικά και αυτά, αλλά είναι η μετατροπή του Λυκείου σε ένα ανταγωνιστικό σχολείο, ανταγωνιστικό Λύκειο, σε ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο το οποίο θα φουντώσει τα φροντιστήρια πολύ περισσότερο από αυτά που ήδη υπάρχουν και ένα λύκειο βεβαίω το οποίο μειώνεται η γενική μόρφωση αφού ουσιαστικά καταργείται η τρίτη λυκείου ως τάξη γενικής μόρφωσης και γίνεται μια χρονιά προκαταρκτική της, ε, των πανεπιστημιακών τμήματων. Με όλα αυτά συμφωνεί ο κύριος Αντωνίου και η κυβέρνηση βεβαίω. και όσο για τα σχολεία αριστείας, εντάξει η συζήτηση αυτή νομίζω θα έπρεπε να γίνει αφού πρώτα δούμε τα σχολεία, τα χιλιάδες σχολεία, τα οποία κυριολεκτικά λειτουργούν ε, στα όρια τους, λόγω της υποχρηματοδότησης και λόγω της έλλειψης ε, μόνιμων εκπαιδευτικών, ακόμα και οι αναπληρωτές μέχρι τα Χριστούγεννα θα πηγαίνουν αναπληρωτές. Αυτό λέει η, η εμπειρία, αλλά και η φετινή χρονιά. Ε, πριν λοιπόν μιλήσουμε για τα σχολεία αριστείας να μιλήσουμε για τα σχολεία γενικά και να φροντίσουμε αυτά, να τα κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Ε, εν πάση περιπτώσει, και πριν μιλήσω για το πριν πω την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματο, θα ήθελα να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για, την, για ένα κομμάτι τη τοποθέτηση του κυρίου Φίλη, γιατί με μπέρδεψε σήμερα ο κύριο Φίλη. Ε, επικαλέστηκε την ανακοίνωση τη ΟΛΜΕ, θέλοντα να υπερασπιστεί προφανώ του συνδικαλιστέ και το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά τον θυμάμαι πριν λίγε μέρε, στην ίδια επιτροπή, στην αίθουσα τη Γερουσία, να υπερηφανεύεται για το πόσο ηρωικά αντιστάθηκε στι πιέσει αυτών των συνδικαλιστών για να μην εγκριθούν περισσότερα ολιγομελή τμήματα και ομάδε και προσανατολισμού. Ε, εν πάση περιπτώσει, καταλήγοντα και τούτων δοθέντων καταψηφίζουμε ως ΚΚΕ την επιλογή του κυρίου Αντωνίου ως Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ευχαριστώ.